Από το Ράδιο Θεσσαλονίκη και τη Βεργίνα Τηλεόραση, θα ήθελα να μου πείτε τις οικονομικές σας προτάσεις, πρώτον για την αντιμετώπιση της ανεργίας και δεύτερον για την υπερφορολόγηση των πολιτών. Σε τοπικό ή σε εθνικό επίπεδο? Σε εθνικό επίπεδο. Διότι και σε τοπικό επίπεδο θα μπορούσαν να ληφθούν κάποια μέτρα για να αντιμετωπιστούν τέτοια φαινόμενα. Και επειδή είμαι και εκλεγμένος Δημοτικός Σύμβουλος Θεσσαλονίκης, οπωσδήποτε τα ζητήματα αυτά θα μεταφερθούν και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Τώρα, σε εθνικό επίπεδο, σε ό,τι αφορά το πρώτο θέμα για την αντιμετώπιση της ανεργίας. Ανέφερα προηγουμένως και έκανα χρήση κάποιων στοιχείων που έχω στη διάθεσή μου, τα οποία αποδεικνύουν την πολύ άσχημη κατάσταση που επικρατεί ιδιαίτερα στις νεαρές ηλικίες, στις πιο παραγωγικές ηλικίες, μέχρι και 25 ετών, όπου ένας στους δύο νέους είναι σήμερα άνεργος. Για να υπάρξει πρώτον καταπολέμηση της ανεργίας, θα πρέπει να υπάρχουν θέσεις εργασίας, οι οποίες ως επιτοπλίσεων, σε συνάρτηση με το προηγούμενο ερώτημα του συναδέλφου σας, έχουν καλυφθεί παράνομα από εκατομμύρια λαθρομετανάστες, οι οποίοι μόνο και μόνο επειδή πληρώνονται πολύ λιγότερα από τα νόμιμα που προβλέπει ο νόμος για τον Έλληνα εργαζόμενο, αποσχολούνται σε θέσεις εργασίας, είτε αφορά αυτό την καλλιέργεια γης, είτε οποιοδήποτε άλλο τομέα. Εμείς είχαμε υιοθετήσει ένα σύνθημα, το οποίο υιοθετούμε και σήμερα και δεν το έχουμε αλλάξει, ότι κάθε ξένος εργάτης αντιστοιχεί σε έναν Έλληνα άνεργο. Αυτή είναι η πολύ άσχημη πραγματικότητα που αντιμετωπίζει σήμερα η Ελλάδα. Και αν θέλουμε να λύσουμε το πρόβλημα της ανεργίας, θα πρέπει να προβούμε σε άμεση απέλαση όλων των λαθρομεταναστών για να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και να καλυφθούν αντίστοιχα από τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Αυτό όμως από μόνο του δεν λύνει το πρόβλημα. Πρέπει να υπάρχει και συγκεκριμένη νοοτροπία και αντικείμενο εργασίας. Δεν είναι δυνατόν η Ελλάδα να έχει ένα τέτοιο δημόσιο, τέτοιου χαρακτήρα, στο οποίο υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν παράγουν το παραμικρό και πληρώνονται με εξωφρενικά ποσά πάνω από 10 και 15.000 ευρώ. Επειδή είστε δημοσιογράφοι και σίγουρα γνωρίζετε εκ των έσω πολλές αντίστοιχες περιπτώσεις κατά τις οποίες άνθρωποι διπλοθεσίτες, τριπλοθεσίτες, οι οποίοι δεν πατάνε στη δουλειά τους για ολόκληρους μήνες, λαμβάνουν την αποζημίωσή τους κανονικά, λες και δουλεύουν εκεί πέρα. Ενώ ένας εργαζόμενος, ο οποίος δουλεύει σήμερα πάνω από 15 ώρες σε 2 και 3 δουλειές, μη δυνάμενος να ανταποκριθεί στις οικονομικές του υποχρεώσεις, δείχνει ότι το ελληνικό δημόσιο και η συγκυβέρνηση αυτή διορίζει μόνο τα δικά της παιδιά για να συντηρείται στην εξουσία. Για τη Χρυσή Αυγή αυτά τα φαινόμενα πρέπει να λάβουν τέλος, να υπάρξει κάποιος εξορθολογισμός σε όλα τα επίπεδα διοίκησης και επιτέλους να δώσουμε κίνητρο στον Έλληνα να παράγει, αλλά να παράγει για τον τόπο του. Τι επιχείρημα θα δώσουμε εμείς σήμερα στην νεολαία να την πούμε? Πήγαινε, δούλεψε για 200 ευρώ το μήνα. Όταν ξέρεις ότι τα λεφτά αυτά δεν θα πάνε για την οικογένειά σου, δεν θα πάνε για σένα τον ίδιο και τον ιδρώτα που έχεις, θα πάνε στους τραπεζίτες. Αντιλαμβάνεσαι ότι πρέπει να δώσουμε και κάποιο αντίστοιχο κίνητρο για να δώσουμε και την όθηση στον άνθρωπο αυτό, τον παραγωγικό άνθρωπο, να δουλέψει, να προκόψει στην πατρίδα του και, επαναλαμβάνω, τα χρήματα αυτά να επιστρέψουν στον τόπο του.